Οι σκέψεις μας όλες τούτες τις μέρες είναι στον άνθρωπο. Στους ανθρώπους μας, στους γείτονες, στους φίλους, στους γονείς μας. Γιατί κανείς δεν πρέπει να μείνει μόνος σε αυτόν τον καθημερινό και δύσκολο αγώνα για τη ζωή. Πρέπει να μείνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, γιατί μόνο με οδηγό την αλληλεγγύη και την ενότητα μπορούμε να βγούμε όρθιοι από αυτή την περιπέτεια. Και με αλληλεγγύη και ενότητα πρέπει να είμαστε από τώρα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και όσα μας περιμένουν. Αναφέρομαι στη δύσκολη μάχη για την ανόρθωση της οικονομίας και της χώρας. Γιατί όταν με το καλό θα βγούμε από τα σπίτια μας, ο κόσμος γύρω μας θα είναι πολύ διαφορετικός. Πολύ διαφορετικός από ό,τι όταν τον αφήσαμε. Και το μεγάλο εθνικό στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι να μην επιτρέψουμε να πάνε χαμένες οι πρόσφατες θυσίες του ελληνικού λαού. Και αυτή είναι μια μάχη που μπορεί να κερδιθεί αν από τώρα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις. Με σχέδιο και προνοητικότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση του κορονοϊού δεν έχει προηγούμενο για τον σύγχρονο κόσμο. Είναι ένα σημείο μη επιστροφής για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τις σχέσεις κράτους και πολιτών, για την οικονομία, τις δομές και τους θεσμούς της. Όλα όσα θεωρούσαμε θέσφατα για την οικονομία έχουν ήδη ανατραπεί. Από αυτή τη μάχη θα καταφέρουν να επιβιώσουν με τις λιγότερες απώλειες μόνον όσοι σκεφτούν έξω από τα μέχρι χθες δεδομένα πλαίσια. Μόνον όσοι δράσουν γρήγορα, όσοι δράσουν στοχευμένα, όσοι δράσουν με σχέδιο. Ένα τέτοιο σχέδιο με αίσθηση ευθύνης επιδιώκουμε σήμερα να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό. Ένα σχέδιο που θα υλοποιούσαμε δίχως δεύτερη σκέψη αν ήμασταν στην κυβέρνηση. Ένα σχέδιο που δεν το καταθέτουμε για να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να το υλοποιήσει η κυβέρνηση. Σε στιγμές έκτακτης ανάγκης, πιστεύω βαθιά ότι είναι ανοησία να σκέφτεσαι με όρους πολιτικής σκοπιμότητας, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πολιτικού κόστους και πολιτικού ωφέλους. Και όποιος σκέφτεται έτσι, όποιος τούτες τις κρίσιμες ώρες που μετράμε νεκρούς και συνανθρώπους μας στην εντατική, σκέφτεται πολιτικά ωφέλη και μετράει ποσοστά, όποιος βάλει το πρόσκαιρο κομματικό όφελος πάνω από το συμφέρον της χώρας και των ανθρώπων της, πιστέψτε με, πολύ γρήγορα θα το πληρώσει διπλά και τριπλά. Το ζήτημα όμως είναι να μην το πληρώσει η χώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι παρά την πρωτοφανή συνθήκη που ζούμε, υπάρχει τρόπος να κρατήσουμε την κοινωνία και την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους όρθιους. Αρκεί να δράσουμε έγκαιρα και προληπτικά. Με τον ίδιο τρόπο που οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε και την πανδημία. Χωρίς ολιγορίες, ανεπάρκειες και ιδεολειψίες. Και αξιοποιώντας από την αρχή όλα τα όπλα που διαθέτουμε στη φαρέτρα μας. Αυτό είναι, αν θέλετε, το μήνυμα του προγράμματος «Μένουμε όρθιοι» που σήμερα σας παρουσιάζουμε. Να δράσουμε έγκαιρα, να δράσουμε τώρα, για να μην βρεθούμε μπροστά σε ερείπια και οικονομικά χαλάσματα όταν με το καλό θα βγούμε από τα σπίτια μας. Να μην πέσουμε δηλαδή από τη σκύλα στη χάριβδη, από την πανδημία στην οικονομική κατάρρευση. Φίλες και φίλοι, είμαι υποχρεωμένος τούτες τις κρίσιμες ώρες να μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας στον ελληνικό λαό. Μας περιμένουν μεγάλες περιπέτειες αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις οικονομικές εξελίξεις αμήχανα, άτολμα, αποσπασματικά.
αν δεν λάβουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες θωράκισης της ελληνικής οικονομίας, αν συνεχίσουμε δηλαδή στη στρατηγική του βλέποντας και κάνοντας, και κυρίως αν επιλέξουμε πολιτικές παρέμβασεις που θα επιδεινώνουν αντί να αυλύνουν την κρίση, ιδίως στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και των μισθών, τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα για τη χώρα. Η χώρα μας, ωστόσο, αυτή τη στιγμή, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση της κρίσης, πλεονέκτημα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να το αξιοποιήσουμε όσο είναι καιρός, όσο είναι σε θέση να μας προστατεύσει και όχι κατόπιν εορτής. Γιατί τότε ίσως θα είναι αργά. Το πλεονέκτημα αυτό είναι το μαξιλάρι ρευστότητας που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό για το οποίο τόσο πολλοί μας λιδωρήσαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Η χρηστή διαχείριση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο μας έβγαλε από τα μνημόνια, αλλά φρόντισε να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας σε περίπτωση κρίσης, για να μην ξανακυλήσουμε ποτέ ξανά στα μνημόνια. Και να που τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια ακριβώς περίπτωση, σε μια περίπτωση κρίσης. Σήμερα η Ευρώπη αναστέλει τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και επιτρέπει την αύξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Αλλά δεν έχουν όλες οι χώρες τη δυνατότητα να δαπανίσουν χωρίς νέο δανεισμό, δίχως δηλαδή να αυξήσουν το χρέος τους. Η Ελλάδα όμως βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, γιατί έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε δαπάνες χωρίς να αυξήσει τον εξωτερικό της δανεισμό. Γιατί έχει περίπου 10% του ΑΕΠ σε απόθεμα ασφαλείας, πέραν όσων είναι κλειδωμένα για τις αποπληρωμές του χρέους της, 10% του ΑΕΠ σε απόθεμα ασφαλείας από όπου μπορεί να αντλήσει για τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες. Ένα απόθεμα που μας επιτρέπει να στηρίξουμε άμεσα την οικονομία και την κοινωνία με ένα εμπροστοβαρές πακέτο, χωρίς, επαναλαμβάνω, να μπούμε σε περιπέτειες με το δημόσιο χρέος μας. Και αυτή είναι μια σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Διότι για αυτές τις χώρες μπορεί η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας να είναι ευεργετική, δεν έχουν όμως τη ρευστότητα για να αυξήσουν τις δαπάνες τους, δίχως να αυξήσουν το χρέος τους. Και αυτή τη δυνατότητα πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Θα είναι εγκληματικό να μην το κάνουμε. Είναι εγκληματικό που δεν το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν με αίσθηση ευθύνης καταθέτουμε την πρότασή μας ένα ολοκληρωμένο πακέτο άμεσων παρεμβάσεων, ώστε από αυτή την κρίση να μείνουμε όρθιοι. Ώστε όταν βγούμε από το σπίτι να μην βρεθούμε σε έρημη χώρα ανέργων, λουκέτων και διαλυμένης οικονομίας. Τα ζήσαμε πρόσφατα όλα αυτά. Το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι» έχει ως κεντρική ιδέα την άμεση αξιοποίηση του υπερόπλου που διαθέτει η χώρα μας απέναντι στην κρίση, ώστε με εμπροστοβαρείς παρεμβάσεις και οριζόντια μέτρα, εν όσο διαρκεί ακόμα η πανδημία, να στηρίξουμε τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση και να δημιουργήσουμε τους όρους για την σταθεροποίηση και την ανάκαμψη της οικονομίας. Η πρότασή μας στηρίζεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες. Την ποιότητα των παρεμβάσεων, την ποσότητα των παρεμβάσεων, το χρόνο υλοποίησής τους. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την ποσότητα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι πόροι περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ από το μαξιλάρι ρευστότητας. Το μαξιλάρι είναι 37 δις, 16,5 είναι κλειδωμένα για τις αποπληρωμές του επόμενου διαστήματος του χρέους, άρα είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα διαθέσιμοι πόροι και άλλα τόσα περίπου είναι διαθέσιμοι πόροι από σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ενώ στη διάθεση των ελληνικών τραπεζών
είναι και το πρόγραμμα ρευστότητας, το έκτακτο πρόγραμμα ρευστότητας που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα μας. Σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη εμείς κρίνουμε σκόπιμο ένα γενναίο, ρεαλιστικό, εμπροστοβαρές πακέτο μέτρων στήριξης οικονομίας σε ορίζοντα 6 μηνών, των 6 επόμενων μηνών, ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκ των οποίων όμως τα 14 δισεκατομμύρια πρέπει να αφορούν άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και τα 12 δισεκατομμύρια ενέσεις ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, δηλαδή εγγυήσεις δανείων, αξιοποιώντας το εργαλείο που έχουν οι τράπεζες στη διάθεσή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προφανώς, στα ποσά αυτά δεν συνυπολογίζουμε εμείς αναστολές πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Πράγμα που κάνει η κυβέρνηση προκειμένου πλασματικά να αυξήσει το μέγεθος του πακέτου. Εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι όσο διαρκεί η κρίση και το πρόγραμμα που εμείς προτείνουμε για 6 τουλάχιστον μήνες θα πρέπει να ανασταλούν οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των προτάσεών μας, οι προτάσεις μας έχουν ως κύριο στόχο, αν θέλετε, την διατήρηση της απασχόλησης στα προ-πανδημίας επίπεδα. Την διατήρηση δηλαδή του μισθού των ήδη εργαζόμενων το Φλεβάρι του 20, καθώς και την διατήρηση των σχέσεων εργασίας όπως ήταν διαμορφωμένες πριν την έναρξη της κρίσης. Είναι κρίσιμο μέγεθος η διατήρηση της απασχόλησης σε μια χώρα που βρέθηκε με ανεργία 28% και το Φλεβάρι ήταν με ανεργία επίσης υψηλή, στο 17%. Και εδώ, αν θέλετε, είναι η πλήρης αντίθεση του δικού μας σχεδίου με όσα ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση καταθέτει προτάσεις που αποσκοπούν, κατά την άποψή μας, σε μια νέα αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας εις βάρος για μία ακόμη φορά των εργαζόμενων. Κυρίως σε ό,τι αφορά τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις για αναστολή των συμβάσεων εργασίας και για την εκπεριτροπή σε εργασία που μειώνει το μισθό κατά 50%. Τώρα έρχομαι στον τρίτο άξονα που αφορά το χρόνο. Και αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο. Το μένουμε όρθιοι είναι ένα πακέτο εμπροστοβαρές με προφανή στόχο να αντιμετωπίσει τις αναταράξεις μιας έκτακτης μη δομικής συνθήκης, η οποία όμως αν αφαιθεί στην αυθόρμητη κίνηση της αγοράς και της οικονομίας θα παράξει τάσεις που στη συνέχεια θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπούν. Αν οι όποιες παρεμβάσεις δεν είναι εμπροστοβαρείς αλλά ακολουθήσουν τη λογική του βλέποντας και κάνοντας που επιλέγει σήμερα η κυβέρνηση, οι συνέπειες θα είναι δραματικές. Μακροχρόνια παράταση της ύφεσης, λόγω κατάρρευσης της προσφοράς αλλά και της ζήτησης, αλλά βεβαίως και λόγω κατάρρευσης της οικονομικής εμπιστοσύνης. Και θα χρειαστούν πολλαπλάσιες δαπάνες από αυτές που σήμερα προτείνουμε για να ανατραπούν αυτές οι εξελίξεις που γρήγορα θα λάβουν τη μορφή χιονοστιβάδες. Έχουμε άλλωστε όλοι μας νοπεί την εμπειρία της κρίσης που ξεκίνησε το 2010 και κάποιοι έλεγαν τότε ότι θα διαρκέσει λίγους μόνο μήνες και τελικά τελείωσε μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Αυτές τις πολλαπλάσιες δαπάνες που θα χρειαστούμε σε λίγους μόνο μήνες από σήμερα αν δεν δράσουμε έγκαιρα, τότε δεν θα μπορούμε να τις καλύψουμε από κανένα μαξιλάρι. Γιατί τότε θα υπερβαίνουν τα μεγέθη του μαξιλαριού. Και θα πρέπει αναγκαστικά να τις καλύψουμε με νέο δανεισμό. Και σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής, αυτός ο δανεισμός δεν θα είναι το ίδιο εύκολος όσο ήταν πριν την κρίση. Και η επιστροφή στον εφιάλτη των μνημονίων, δυστυχώς, θα ξαναζωντανεύσει. Έχουμε λοιπόν ευθύνη σήμερα, επαναλαμβάνω, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας
όσο σκληρή και αν είναι αυτή. Ακούω κάποιους να συμβουλεύουν την κυβέρνηση να μην κινηθεί προληπτικά. Να μην παρεύει τώρα, αν και μπορεί. Να κρατήσει, λέει, το απόθεμα για μετά, την ώρα της ανάκαμψης. Λυπάμαι, αλλά είναι η ίδια λογική, μεταφρασμένη στην οικονομία, της ανοσίας αγέλης, που κάποιοι ανόητοι πρότειναν στην κυβέρνηση της Βρετανίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Να αφήσουμε δηλαδή τις αδύναμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να σβήσουν, χιλιάδες θέσεις εργασίας να χαθούν και όταν έρθει η ώρα της ανάκαμψης και της αναδιάρθρωσης, να στηρίξουμε μόνο όσους θα έχουν αντέξει από την κρίση. Δηλαδή μόνο τους δυνατούς. Πρόκειται για μια απαράδεκτη, κοινική και εν τέλει καταστροφική για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας στρατηγική, που καλώ τον Πρωθυπουργό άμεσα να απορρίψει. Έρχομαι στα μέτρα επιγραμματικά που προτείνουμε σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μένουμε όρθιοι». Πρώτον, τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 1 δισεκατομμύριο επιπλέον χρηματοδότηση, 4.000 μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, επαρκή μέτρα προστασίας για τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, κεντρικός έλεγχος των εργαστηριακών ελέγχων, ειδική μέρημνα για τις ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού. Δεύτερον, επέκταση της προστασίας πρώτης κατοικίας μετά τον Απρίλιο του 20 και απαγόρευση πληστηριασμών μέχρι τέλους του έτους. Τρίτον, άμεσα μέτρα για την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ με αύξηση κατά 50% των αναπηρικών επιδομάτων και του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Τέταρτον, ειδικό επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης με τη μορφή μερίσματος που μπορεί να δοθεί σε δύο φάσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθούν εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, εργαζόμενοι με μπλοκάκια, εργόσιμο, αλλά και μη επιδοτούμενοι άνεργοι, συνολικό μέγεθος, συνολική περίμετρος 1,7 εκατομμύρια δικαιούχοι. Πέμπτο, ένα μεγάλο πακέτο, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για να κρατήσουμε όρθιους τους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους. Με πλήρη κάλυψη μισθολογικών απαιτήσεων και ασφαλιστικών εισφορών και δώρου Πάσχα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, με επιδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με ποσό ίσο με το 1/12 του περσινού του εισοδήματος για κάθε μήνα μέχρι τα τέλη Μαΐου, είναι μια παρέμβαση που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα όταν βγούμε από τα σπίτια μας να ξαναξεκινήσουμε από εκεί που αφήσαμε τη ζωή μας όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Σημείο έκτο. Αναστολή καταβολής του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες. Σημείο έβδομο. Πάγωμα των δανειακών οφειλών και άλλων τραπεζικών υποχρεώσεων για όσο διαρκεί η οικονομική κρίση. Σημείο 8 και πολύ κρίσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, με κριτήρια βεβαίως τον τζίρο τους, αλλά και τους απασχολούμενους. Πόσους δηλαδή απασχολούν ως προσωπικό. Σημείο ένατο, επιτάχυνση εκταμείευσης των πληρωμών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και σημείο δέκατο, ένα μεγαλόπνο σχέδιο Ηρακλής, αντίστοιχο δηλαδή αυτού που ετοιμαζόταν για τις τράπεζες, για τις επιχειρήσεις. Με παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο, ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντίστοιχο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητά τους στην περίοδο της κρίσης. Τέλος, νομίζω ότι πέρα από αυτές τις άμεσες παρεμβάσεις, το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να είναι έτοιμο
να πράξει ό,τι χρειαστεί για την διάσωση στρατηγικής σημασίας μεγάλων επιχειρήσεων που ενδεχόμενα να κινδυνεύσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι νομίζω προφανές ότι η χώρα δεν πρέπει να επιτρέψει ούτε κατάρρευση, αλλά ούτε και επιθετικές εξαγορές μεγάλων στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων. Και σε αυτή τη λογική θα πρέπει να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Κάθε διαθέσιμο εργαλείο επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών, συμπεριλαμβανομένου και του εργαλείου της εθνικοποίησης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση όμως οι όροι πρέπει να είναι σαφείς. Το δημόσιο θα πρέπει να αποκτά μερίδιο σε αυτές τις εταιρείες αντίστοιχο της οικονομικής του παρέμβασης. Το δημόσιο δεν μπορεί σήμερα να αρκεστεί. Το κράτος, το δημόσιο δεν μπορεί να αρκεστεί στη θέση του παρατηρητή, του σχολιαστή ή του απλού εγγυητή της αυθόρμητης κίνησης της αγοράς και της οικονομίας. Τη στιγμή που οι ιδεολειψίες καταραίουν, έχει έρθει η ώρα το δημόσιο να αναλάβει την ευθύνη με γενναίες πρωτοβουλίες παρέμβασης και αλληλεγγύης. Νομίζω ότι σε μια πρωτοφανή κοινωνική και οικονομική συνθήκη όπως αυτή που ζούμε, το πρόγραμμα που σε αδρές γραμμές προσπάθησα να σας παρουσιάσω και θα είναι βεβαίως στη διάθεσή σας στο διαδίκτυο στην ολότητά του, είναι ένα πρόγραμμα που αντιστοιχεί στις κοινωνικές ανάγκες τις οποίες ζούμε, στις ανάγκες της οικονομίας σήμερα. Θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας το μεγάλο δίλημα που έχουμε μπροστά μας. Το δίλημα είναι, μένουμε όρθιοι με γενναία μέτρα στήριξης της οικονομίας τώρα ή αύριο όταν τελειώσει η πανδημία. Αντικρίζουμε συντρίμμια και μπαίνουμε σε νέες περιπέτειες, εθνικές περιπέτειες που δυστυχώς πρόσφατα τις βιώσαμε όλοι και γνωρίζουμε πόσο οδυνηρές είναι. Σε αυτό το δίλημα εμείς απαντάμε. Μένουμε όρθιοι με γενναία μέτρα στήριξης οικονομίας τώρα, ακριβώς επειδή έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, κυρίως αξιοποιώντας το μεγάλο μας όπλο, το απόθεμα που έχουμε δημιουργήσει των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ για μια έκτακτη ώρα ανάγκης. Και αυτή η ώρα είναι τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Περάσουμε τώρα στις παρεμβάσεις των τομεαρχών μας που θα εξειδικεύσουν τις προτάσεις μας. Ξεκινάμε με την Έφη Αχτσόγλου, τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ευχαριστώ πολύ. Να επισημάνω και εγώ ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο στο μέλημα είναι η διαφύλαξη της υγείας όλων των πολιτών και η υποστήριξη των ανθρώπων που δίνουν τη μεγάλη μάχη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα, αυτό βασίζεται στην εξής λογική. Επειδή έχουμε να κάνουμε με μία μη δομική στην πραγματικότητα κρίση στην οικονομία, η οποία προκύπτει ακριβώς από τα μέτρα απαγόρευσης και από την καραντίνα, ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την προσφορά και τη ζήτηση με γενναίες παρεμβάσεις του κράτους, παρεμβάσεις χρηματοδότησης, στα επίπεδα κατά το δυνατόν που βρίσκονταν το Φεβρουάριο του 2020, πριν ξεσπάσει δηλαδή μεγάλη υγειονομική κρίση. Να διατηρήσουμε δηλαδή αφενός το επίπεδο του εισοδήματος των πολιτών και την ποιότητα των σχέσεων εργασίας και από την άλλη να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν τη λειτουργία τους από εκεί που σταμάτησαν πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Και αυτή η στόχευση βρίσκεται κατά την άποψή μου στον αντίποδα της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ιδίως σε ό,τι αφορά το πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Εκεί με τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας και την εκπεριτροπή σε εργασία ουσιαστικά προκαλεί ένα κύμα αύξησης της ανεργίας για την επόμενη μέρα και αύξησης των εργαζόμενων φτωχών, δραματική συρρήκνωση δηλαδή του μισθού και του εισοδήματος των εργαζομένων. Κατά την άποψή μου πρόκειται για μια τακτική η οποία βλέπει λίγο την παρούσα κρίση ως μια ευκαιρία αναδιάρθρωσης του πεδίου των εργασιακών σχέσεων ώστε όταν θα ξαναβγούμε από αυτήν την υγειονομική κρίση το πεδίο της εργασίας να είναι πολύ πολύ διαφορετικό. Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού σήμερα, του εργαζόμενου πληθυσμού, μένουν παντελώς ακάλυπτα, ακόμη και από αυτό το περιχρό επίδομα των 530 ευρώ. Μιλώ για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι,
για τους εργαζόμενους με εργόσημα, για τους εργαζόμενους με μεροκάματα, για τους εποχικά εργαζόμενους. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από τα ραντάρ και είναι εντελώς αβοήθητοι. Ήταν αόρατοι για την κυβέρνηση και υποκανονικές συνθήκες. Νομίζω πως σήμερα γίνονται δύο φορές αόρατοι. Και μάλιστα την ώρα που η Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ζήτημα της εργασίας, φαίνεται ότι κατανοεί κάποια από τα λάθη της διαχείρισης της κρίσης που έκανε το 2008 και εκπονεί μεγάλα προγράμματα αναπλήρωσης των μισθών από το κράτος και διατήρησης των υφιστάμενων σχέσεων εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί βάζουν το χέρι στην τσέπη βαθιά με ένα πρόγραμμα στήριξης της εργασίας και των μισθών ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και την ίδια στιγμή και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι πολιτικές που εκπονούνται είναι πολιτικές αναπλήρωσης του μισθού, απαγόρευσης των απολύσεων και διατήρησης των σχέσεων εργασίας. Η Ελλάδα θεωρώ έχει ένα λόγο παραπάνω για να το κάνει αυτό και με πιο γενναίες παρεμβάσεις, διότι έχει και πάρα πολύ υψηλή ανεργία που δεν πρέπει επουδενή να επιβαρυνθεί παραπάνω, ενώ έχει και τεράστια, οι εργαζόμενοι της έχουν υποστεί και τεράστια μισθολογική πίεση τα τελευταία 10 χρόνια. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει ως εξής. Στην περίπτωση των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα, το κράτος ουσιαστικά να επισέλθει στη θέση του εργοδότη ως προς όλες του τις υποχρεώσεις για τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Τούτο σημαίνει πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους από το κράτος. Μιλάω για την περίοδο από την έναρξη της κρίσης μέχρι και το τέλος Μαΐου. Πλήρη καταβολή του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους από το κράτος. Ένα έκτακτο επίδομα στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους ίσο με το 1 δωδέκατο του περσινού εισοδήματος των εργαζόμενων αυτών για το μήνα, για κάθε μήνα. Ένα ειδικό έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, και αυτό είναι το πιο κρίσιμο για τους επισφαλώς εργαζόμενους, όπως είπα, μπλοκάκια, εργόσημα, εργολαβικοί, δανειζόμενοι, μη επιδοτούμενοι άνεργοι, συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα πρέπει να δοθεί σε δύο φάσεις για να μπορέσει να καλύψει μία περίοδο 6 μηνών για αυτούς τους ανθρώπους. Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών που πλήττονται για την ίδια περίοδο που πληρώνονται και οι μισθοί, που καλύπτονται και οι μισθοί. Μια απευθείας ενίσχυση των κτηνοτρόφων και των αγροτών, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους, σε όλους, επαναλαμβάνω, τους εποχικά εργαζόμενους, όχι μόνο επιλεκτικά όπως κάνει η κυβέρνηση σε όσους λήγουν τώρα τα επιδόματα ανεργίας τους. Εννοείται απόλυτη απαγόρευση απολύσεων για αυτή την περίοδο και ακύρωση των απολύσεων που έγιναν τον μήνα Μάιο. Παράταση ισχύως για τις συλλογικές συμβάσεις που λήγουν αυτή την περίοδο και δεν έχουν τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούν ακριβώς λόγω της καραντίνας τα δύο μέρη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, άρα παράταση ισχύως για 6 μήνες. Απαγόρευση δυσμενούς μετατροπής των συμβάσεων, δηλαδή από πλήρους απασχόλησης να γίνουν μερικής, για παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου, αυτονόητη μετενέργεια, δηλαδή αφού το κράτος θα καλύψει πλήρως το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, αυτές θα πρέπει να διατηρήσουν στη συνέχεια τις συμβάσεις εργασίας για 6 μήνες. Ρύθμιση για το μη συμψηφισμό των ημερών μη εργασίας λόγω κορονοϊού με τις τακτικές άδειες των εργαζομένων από την έναρξη της κρίσης. Και προστασία των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να λειτουργούν και μάλιστα λειτουργούν ακόμη πιο εντατικά, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ και οι εργαζόμενοι στα delivery. Τα μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Το πακέτο που αφορά τον κόσμο της εργασίας συνολικά είναι 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, 9,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, μαζί με το έκτακτο επίδομα για τους επισφαλώς εργαζόμενους. Είναι όμως στην πραγματικότητα όχι μόνο μέτρα για τους εργαζόμενους, αλλά και μέτρα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αφού με αυτόν τον τρόπο αναπληρώνουν σχεδόν το σύνολο του κόστους τους. Οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης υπερεπαρκούν για την υλοποίησή τους. Το ζήτημα λοιπόν πια είναι μόνο η πολιτική βούληση και η στρατηγική στόχευση για την κοινωνία. Και το ερώτημα είναι αν θέλουμε μια οικονομία με επίκεντρο την εργασία ή μια οικονομία της απορρίθμισης και των εργαζόμενων φτωχών. Εμείς έχουμε κάνει την επιλογή μας και καταθέτουμε την πρότασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Έφη. Θα περάσουμε στον τομεάρχη οικονομίας, τον Νίκο τον Παπά. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.
Είναι προφανές ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, όπως είπε και ο Πρόεδρος και ανέφερε και η ΕΦΗ πριν, η κατάσταση θα χειροτερέψει. Δυστυχώς, ο κόσμος των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή δεν βλέπει τις γενναίες παρεμβάσεις που άλλες χώρες έχουν δρομολογήσει για την προστασία, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση τη διάσωση θέσεων εργασίας. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε πολύ μεγάλα προγράμματα εγγυήσεων, τα οποία εγγυώνται στις επιχειρήσεις κεφάλαια κίνησης που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τίποτα τέτοιο δυστυχώς δεν έχουμε δει εδώ πέρα. Πρώτα και πάνω απ' όλα βέβαια πρέπει να είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, διότι όσο πιο γρήγορα κλείσουμε με τα περιοριστικά μέτρα, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και την ομαλή οικονομική λειτουργία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσε να είναι έτσι, οι μηχανισμοί εγγυοδότησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κυρίως οι οποίες θα κινδυνεύσουν και θα έλεγα και κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στον στο τραπεζικό σύστημα, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν από την επαύριο. Γι' αυτό λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε, προκρίνουμε ένα πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων ύψους 3 δις, εκ των οποίων 200 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να διοχετευθούν στον κλάδο του τουρισμού μέσω ενός μεγάλου προγράμματος ενίσχυσης του κοινωνικού τουρισμού. Δυστυχώς η Ελλάδα ή ευτυχώς έχει μεγάλο κομμάτι της συνολικής της παραγωγής, μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ να εξαρτάται από την πορεία αυτού του κλάδου. Άρα για να μην έχουμε τεράστια αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την πορεία του τουριστικού κλάδου, θα πρέπει να παρέμβουμε γρήγορα. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει με κριτήριο το τζίρο τους βεβαίως, αλλά και τις θέσεις απασχόλησης που είχαν την προηγούμενη χρονιά. Ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσει η επιτάχυνση και των εκταμιεύσεων των υποχρεώσεων του κράτους προς τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων υποδομής. Είναι έργα υποδομής τα οποία εμείς τα είχαμε δρομολογήσει, έργα υποδομής με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότησή τους και έργα υποδομής τα οποία για κάθε ευρώ δαπάνης στο δημόσιο επιστρέφει το 40-50% με τη μορφή φόρων, εισφορών και άλλων. Πάρα πολλά είναι τα παραδείγματα από τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, την Πατρών Πύργου, τον Ε65, το μετρό της Θεσσαλονίκης, τη γραμμή 4, του μετρό της Αθήνας, πραγματικά ο νουκέστη αριθμός. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα η δυνατότητα που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την έκτακτη ρευστότητα που αφορά την πανδημία. Ένα νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο δεν έχει να κάνει με τα προηγούμενα. Συμμετέχει λοιπόν η Ελλάδα και θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να αξιοποιηθεί αυτό το εργαλείο και οι τράπεζες να δανειοδοτήσουν την επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς, όπως είπα και στην αρχή, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας σε θέση να έχει τα εργαλεία για να βοηθήσει ειδικά τις επιχειρήσεις οι οποίες θα υποστούν το πολύ μεγάλο πλήγμα. Η κυβέρνησή μας είχε ήδη ψηφίσει το νόμο συγκρότησης μετασχηματισμού του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακή τράπεζα, άρα υπάρχει αναπτυξιακή τράπεζα, αλλά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να οικοδομήσει το λειτουργικό εκτόπισμα και την αποτελεσματικότητα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της οικονομίας. Εμείς θέλουμε αυτή η τράπεζα, η αναπτυξιακή τράπεζα, να γίνει επί της ουσίας η τράπεζα της ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Να αναλάβει δηλαδή την διαδικασία επανάκαμψης συνολικά. Μέσα στην τράπεζα αυτή προτείνουμε τη δημιουργία ενός ταμείου αλληλεγγύης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ένα ταμείο το οποίο θα κληθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα να διαχειριστεί ένα μεγάλο πακέτο εγγυήσεων για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μας. Σε κάθε περίπτωση έχουν ήδη αναφερθεί
το πρόγραμμά μας περιέχει και μέτρα αποτροπής της χρεοκοπίας και μετακύληση πληρωμών, αλλά και βεβαίως μέτρα σε σχέση με τη διευκόλυνση όσον αφορά τις τραπεζικές επιταγές, όπου εκεί πρέπει να γίνει μια διαχείριση που θα αποτρέπει το αντίστροφο ντόμινο στην οικονομία. Δηλαδή και να μην σφραγίζονται οι επιταγές και να μπορούν να εισπράττονται από το τραπεζικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα δηλαδή να μπορεί να τις προεξοφλεί, βεβαίως με την προϋπόθεση ότι παρουσιάζονται τα απαραίτητα παραστατικά και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βεβαιώνει την πράξη. Το πρόγραμμά μας έχει στοιχεία καθολικότητας, έχει δει όλες τις πτυχές, είναι απολύτως κοστολογημένο και βεβαίως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το καταθέτουμε αυτή τη στιγμή. Το έκανε καθαρό και ο Πρόεδρος και η ΕΦΗ πριν. Ενδεχομένως η οικονομία μας να χρειάζεται και άλλα μέτρα εάν επικρατήσει η λογική της αδράνειας. Η οικονομία μας έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και με έμφαση τώρα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Το λόγο τώρα έχει ο Τομεάρχης Οικονομικών, Ευκλήδης Αγαλώτος. Ευκλήδη. Δεν ακούμε. Πρέπει να ξαναρχίσω, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα. Αν μπορείς να ξεκινήσεις από την αρχή. Ναι. Οι πρώτες μας σκέψεις αυτή τη στιγμή είναι η καθαρή υγειονομική κρίση και πώς επηρεάζει τις Έλληνες, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, αλλά και σε άλλες χώρες που ζουν δραματικές στιγμές, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Αλλά χρειάζεται να κοιτάξουμε και την επόμενη ημέρα και τι θα γίνει ακριβώς όταν τελειώσει αυτή η οικονομική κρίση. Νομίζω το πακέτο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι τολμηρό και είναι και ρεαλιστικό. Και είναι ρεαλιστικό γιατί είναι τολμηρό. Είναι ρεαλιστικό γιατί δεν βασίζεται σε παραπάνω πράγματα που εμείς θα θέλουμε να δούμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο υπάρχει ένα πολύ σημαντικό Eurogroup όπου θα συζητηθεί και το ευρωομόλογο και θεωρώ ότι η έλλειψη αμοιβαιοποίησης και αλληλεγγύης σε χώρες σαν την Ιταλία αυτή τη στιγμή είναι ένα υπαρξιακό κίνδυνος για την Ευρωζώνη την ίδια. Αλλά το δικό μας πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα δεν εξαρτάται στα έξτρα πράγματα που θα θέλαμε να δούμε στην Ευρώπη. Είναι και ρεαλιστικό και στο ελληνικό επίπεδο, στο επίπεδο της δικιάς μας χώρας, γιατί ενώ αναλύουμε και ανέλησε ο Αλέξης, ο Τσίπρας, ο Πρόεδρος, ότι υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 40 δις, εμείς δεν σκοπεύουμε, ούτε προτείνουμε να ξοδευτεί όλο αυτό το ποσό και γι' αυτό από τα 41 δις περιοριζόμαστε σε μια δαπάνη 26 δις, δηλαδή 12 δις από τις εγγυήσεις και 14,3 καθαρό δημοσιονομικό κομμάτι. Είναι ρεαλιστικό επίσης, επειδή αυτή η άμεση δημοσιονομική ένεση και αυτό που είχε πει λίγο πριν από μένα ο Νίκος για την αδράνεια, ξέρουμε ότι στην αδράνεια ένα πράγμα που σταματήσει είναι πολύ δύσκολο μετά να το σπρώξεις να πάρει μπρος. Ενώ αν συνεχίσει η πορεία, περιορίσεις πόσο γρήγορα καθυστερήσει, είσαι πολύ καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό τονίζουμε το εμπροσθοβαρές κομμάτι του προγράμματός μας, ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν τώρα, ότι πρέπει να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις επιχειρήσεις τώρα, για να μην σταματήσει θυσεστόπη κοινωνία και οικονομία και να χρειαστεί μετά να τις πρόξουμε ξανά να πάρει μπρος και να χρειαστεί ακόμα περισσότερα μέτρα η κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, όλα αυτά που λέμε να τα έκανε σταδιακά,
θα ήταν χειρότερο για την οικονομία. Να έκανε ό,τι λέμε αυτά κομμάτι-κομμάτι. Εμείς λέμε ότι ο ρεαλισμός είναι να κάνει αυτό το πακέτο, αν δεν το αρέσει, δεν το αρέσει στην κυβέρνηση, συγκεκριμένα μέτρα να τα συζητήσουμε, αλλά αυτά τα μέτρα ή κάτι σαν αυτά, αν έχει άλλες προτεραιότητες, στο ποσό, είναι πολύ σημαντικό να γίνει τώρα και να μην γίνει μετά. Βεβαίως εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και πολλά ποιοτικά στοιχεία που βάζουμε. Τα είπε πολύ καλά η Εύφη, τα είπε και ο πρόεδρος, ποιοτικά στοιχεία ειδικά για τον κόσμο της εργασίας. Έχει τεράστια σημασία για μας να βγει ο κόσμος της εργασίας μετά από αυτή την κρίση, όχι διαλυμένος, όχι με καινούργιες εργασιακές σχέσεις, με αγοραστική δύναμη και να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά, που σημαίνει να μπορεί να δαπανάει, να βγαίνει έξω, να ξοδεύει. Και το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που είπε ο Νίκος. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, να βγούμε από αυτή την κρίση, αν δεν έχουν τα εφόδια, μερικά που τα περιέγραψε, να μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες. Άρα, έχουμε ένα φάκελο 40 δις, ξοδεύουμε 26 δις, 14,6 από τις δαπάνες και 12 δις εγγυήσεις, ακριβώς για να κρατήσουμε την οικονομία και την κοινωνία όρθια τώρα και όταν τελειώσει η οικονομική κρίση να μπορεί να έχουμε μια γρήγορη ανάπτυξη. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι, αν δεν πράξουμε τώρα, να φτάσουμε κάποτε στο φθινόπωρο που όλοι ελπίζουμε θα έχει τελειώσει το καθαρά υγειονομικό κομμάτι της κρίσης, να είμαστε σε μια στασιμότητα για πολλά χρόνια. Σε αυτό μας βοηθάει το μαξιλάρι, είναι το τελευταίο κομμάτι που μας δίνει το ρεαλισμό, γιατί ένα κομμάτι του μαξιλαριού, όχι όλο, δεν προσθέτει ό,τι δαπάνη κάνουμε στο χρέος. Και άρα είμαστε σε ευνοϊκότερη κατάσταση από άλλες οικονομίες που έχουν και χειρότερο υγειονομικό πρόβλημα, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Είμαστε σε καλύτερη θέση να κάνουμε τώρα και να αποτρέψουμε αυτό το κίνδυνο της αδράνειας. Ρεαλιστικό σχέδιο, τολμηρό σχέδιο, πρέπει να εμπλακεί η κυβέρνηση με τα οικονομικά επιχειρήματα, να μην ακούσουμε ευκολόγιο ότι είναι λαϊκιστές, ότι δεν υπολογίζουν το κόστος, να μας εξηγήσουν τη δική τους ανάλυση για πού είμαστε, τι προβλέπουμε για την ύφεση και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Δεν είναι η στιγμή να ανταλλάξουμε επιθέσεις, ποιος είναι λαϊκιστής, ποιος είναι σκληρός, ποιος είναι συντηρητικός. Είναι η στιγμή να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση γιατί χρειάζεται να κρατήσουμε την οικονομία, την κοινωνία, τον κόσμο της εργασίας όρθιος σε αυτή την κρίση για να την ξεπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε και εμείς, Ευκλήδη, για την παρέμβασή σου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τον κύκλο των παρεμβάσεων των τομεαρχών μας. Θα προχωρήσουμε τώρα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους δημοσιογράφους που συμμετέχουν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μέσω της υποβολής ερωτήσεων. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όσες περισσότερες μπορούμε. Ξεκινάμε κατευθείαν με την Γεωργία Λατσοπούλου από την ΕΡΤΡΙΑ. Κύριε Πρόεδρε, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως όποιος προτείνει περισσότερες δαπάνες τώρα, ρίχνει τη χώρα σε νέα μνημόνια. Πώς σχολιάζετε? Νομίζω ότι έκανα μια προσπάθεια να το εξηγήσω και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση και το εξήγησε νομίζω και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος. Το αντίθετο. Εάν δεν δράσουμε έγκαιρα, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Νομίζω ότι το παράδειγμα που έδωσε ο Ευκλήδης αξιοποιώντας τον νόμο της αδράνειας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει και ο μέσος ακροατής μας που, εν πάση περιπτώσει, δεν απαιτούμε να έχει και γνώσεις στα οικονομικά, να καταλάβει το πολύ απλό. Όταν έχεις ένα αντικείμενο το οποίο είναι σε κίνηση, να το σμπρώξεις και να ξαναπάρει μπροστά είναι πολύ λιγότερη η δύναμη την οποία χρειάζεσαι από ότι αν έχει σταματήσει και θα πρέπει να βάλεις δύναμη για να το
να βάλεις δύναμη για να του δώσεις όθηση από την αρχή. Έτσι λοιπόν είναι και η οικονομία. Εάν βαλτώσει, δεν θα οι ανάγκες τις οποίες θα χρειαστούμε για να την επανακινήσουμε, η δύναμη που θα χρειαστούμε, η οικονομική δύναμη που θα χρειαστούμε για να την επανακινήσουμε, θα είναι πολλαπλάσια αυτής που χρειαζόμαστε τώρα, όπου βεβαίως έχει χάσει την κίνησή της, αλλά δεν έχει σταματήσει ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η λογική μας. Μια πάρα πολύ απλή λογική. Αυτό παλεύουν σήμερα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ζητώντας, διεκδικώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δώσει ρευστότητα δίχως να αυξήσουν το δανεισμό τους, δίχως να επιβαρύνουν το χρέος τους. Γι' αυτό παλεύουν για το ευρωομόλογο. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε αυτό, ανεξαρτήτως το τι θα κερδίσουμε και μακάρι να κερδίσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το κουμπαρά, είναι οι θυσίες και οι κόποι του ελληνικού λαού, δεν είναι κάτι ξένο. Αλλά μπορούμε σήμερα να δώσουμε όσα χρειάζονται, στο βαθμό και που όλοι ευχόμαστε ότι αυτή η κρίση δεν θα διαρκέσει επάπειρο, θα είναι μια κρίση lockdown για 2 μήνες, 3 μήνες συνολικά. Ελπίζουμε να είναι τόσο. Έχουμε τις δυνατότητες να καλύψουμε τις απαραίτητες ανάγκες μισθολογικού ασφαλιστικού κόστους. Έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ρευστότητα αλλά και ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις, προκειμένου την επόμενη μέρα όταν θα επανακινήσουν να είναι σχεδόν στα επίπεδα, σχεδόν, δεν θα είναι ακριβώς, στα επίπεδα που ήταν όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, για να μπορέσει να γίνει πράξη αυτό που λένε οι οικονομολόγοι το V. Δηλαδή η ύφεση έχει άμεση αντανάκλαση αντίστοιχη της πτωτικής πορείας στην γραφική της παράσταση αμέσως μετά την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αλλιώς ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Την έχουμε ζήσει και την έχουμε ζήσει πολύ πρόσφατα. Άρα λοιπόν η απάντηση στην ερώτηση της κυρίας Λουτσοπούλου είναι ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Αν δεν υπάρξουν δαπάνες, ρεαλιστικές, δεν μιλάμε για υπερβολικές δαπάνες, αλλά ποιοτικές, στοχευμένες και άμεσα, έγκαιρα, ο χρόνος είναι καθοριστικός, πολύ φοβόμαστε ότι αυτό το οποίο θα χρειαστούμε να δαπανίσουμε θα υπερβαίνει τις αποταμιεύσεις μας και άρα θα χρειαστεί να πάμε σε δανεισμό και δεν ξέρουμε αν οι συνθήκες θα μας το επιτρέπουν να συμβεί αυτό. Άρα τότε είναι που θα διακινδυνεύσουμε νέα μνημόνια. Γιάννης Τσακίρης από τον Αντένα. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, ούτε μια πανδημία δεν είναι ικανή να αλλάξει τα μυαλά του Βερολίνου για το ευρωομόλογο. Χωρίς αυτό το πολύτιμο εργαλείο, και ενώ δεν γνωρίζουμε πόσο ακόμη θα κρατήσει αυτή η κρίση, πόσο θα αντέξει η ελληνική οικονομία, για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ενώ έχει κατεβάσει ρολά. Καταρχάς, όπως είπα πιο πριν, το πρόγραμμα το οποίο εμείς εξαγγείλαμε σήμερα είναι ένα πρόγραμμα εξάμηνης διάρκειας που προβλέπει την κάλυψη αυτών των αναγκών, σε πλήρες επίπεδο μάλιστα, για τους μέχρι και το μήνα Μάιο. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι αν βρεθούμε στο σενάριο εκείνο το απευκταίο, όπου η πανδημία αυτή αναγκάσει την ανθρωπότητα σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθήλωσης, τότε δεν θα μιλάμε για την αδυναμία της ελληνικής οικονομίας μόνο, θα μιλάμε για μια μεγάλη αδυναμία της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άρα λοιπόν ας ευχηθούμε όλα αυτά τα σενάρια τα απευκταία να μην είναι τα ρεαλιστικά σενάρια που έχουμε μπροστά μας και σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να σχεδιάσουμε με τα δυσκολότερα δυνατά αλλά ρεαλιστικά σενάρια που έχουμε μπροστά μας. Αυτό κάνουμε και αυτή την πρόταση καταθέτουμε. Στο απευκταίο σενάριο πιστεύω ότι εκεί αντιλαμβάνεστε πως όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπει σε μια τελείως διαφορετική τροχιά και όλη η παγκόσμια οικονομία σε μια τελείως διαφορετική τροχιά για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους και τέτοιου μεγέθους κρισιακά φαινόμενα τα οποία θα προκύψουν. Σπύρος Γκουτζάνης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουν το φως δημοσιότητας σενάρια εκλογών. Καθώς η επιδημία αλλάζει όλα τα δεδομένα και όχι μόνο στην οικονομία, θα θεωρούσατε θεμητό τα κόμματα να προσφύγουν στο λαό για να εγκρίνει την πρόταση για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και συνολικότερα της χώρας? Μου είναι αδιανόητο τούτη την ώρα που μετράμε νεκρούς, τούτη την ώρα που μετράμε συνανθρώπους μας στις κλίνες της εντατικής θεραπείας, η σκέψη των πολιτικών δυνάμεων και των δημοσιολόγων, δημοσιογράφων, αναλυτών να είναι σε κέρδη, ωφέλη και εκλογικές αναμετρήσεις. Μου είναι απολύτως αδιανόητο και δεν θα ήθελα να μπω καν σε μια τέτοια συζήτηση.
Ιβόνη Κλάπα από το Μέγκα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε προτείνει ευρωπαϊκή λύση όπως το ευρωομόλογο, ακόμα και χωρίς τη Γερμανία και την Ολλανδία. Με φόντο την κρίση που προκαλεί η πανδημία, βρίσκεστε σε επαφή με Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμφωνούν με αυτή την προοπτική. Αν δεν βρεθεί κοινός τόπος, θα ζητήσετε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών τόσο για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, όσο και για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση? Καταρχάς, εγώ συμβούλιο πολιτικών αρχηγών έχω ζητήσει και πριν την έναρξη της κρίσης της πανδημίας σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, τις γεωπολιτικές και τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος κάθε φορά αποφασίζει και κρίνει αν πρέπει να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, καθώς με βάση το Σύνταγμα αυτός είναι που έχει την ευθύνη να ζητήσει από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να το συγκαλέσει. Ως εκ τούτου, εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο στο οποίο θα αρκεστώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να κρίνει. Είναι νομίζω εμφανές ότι αυτή η κυβέρνηση έχει την τύχη να έχει μια αντιπολίτευση που δυστυχώς η δική μας κυβέρνηση δεν βρέθηκε στην ίδια τύχη σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα, εθνικά κρίσιμες στιγμές. Έχει μια αντιπολίτευση και αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα άλλα κόμματα που προτάσουν το κοινωνικό συμφέρον αυτή την ώρα και κάνουμε νομίζω πανεμβατική αντιπολίτευση με προτάσεις, κριτική αλλά και με προτάσεις. Συνεπώς, αν ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι όλες αυτές τις δυσκολίες δεν χρειάζεται να τις αντιμετωπίσει με τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, θα κρυθεί ο ίδιος στο τέλος της ημέρας για αυτή την επιλογή. Αδάμος Ζαχαριάδης από το ifmerida.gr. Τα μέτρα που εξαγγείλατε έχουν κόστος σχεδόν 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλείται μάλιστα την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το μαξιλαράκι ασφαλείας, από το οποίο όμως 16 δισεκατομμύρια ευρώ είναι δάνεια του ESM που προορίζονται για το χρέος. Με δεδομένο λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι κρατικές δαπάνες θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες και τα έσοδα πολύ μειωμένα, πού θα βρεθούν τα λεφτά για την υλοποίηση του προγράμματος που προτείνεται? Μάλλον εστάλησαν οι ερωτήσεις λίγο πριν την ανάλυση. Συγκεκριμένη ερώτηση σταλεί μάλλον πριν δουν την συνολική παρουσίαση. Στην παρουσίασή μας αυτό ακριβώς εξηγήσαμε. Το μαξιλάρι, το απόθεμα ασφαλείας είναι στα 37 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 16,5 είναι κλειδωμένα εντός εισαγωγικών, διότι πρέπει να πάνε να είναι εκεί για να αντιμετωπίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ελληνικού δημοσίου το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν, αν αφαιρέσουμε τα 37, τα 16,5, μένουν περίπου 20 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι ταμιακά διαθέσιμα. Από αυτά τα 20 δισεκατομμύρια, μάλιστα, η μεγάλη πλειοψηφία, γύρω στα 13 δισεκατομμύρια, δεν είναι και δανεικά. Είναι χρήματα τα οποία ήταν τα πλεονάσματα πάνω από το στόχο των προηγούμενων ετών. Είναι δηλαδή η κόπη και η θυσία του ελληνικού λαού που η εκάστοτε κυβέρνηση είναι αυτή η οποία πρέπει να κρίνει πότε και αν και με ποιο τρόπο μπορεί να τα αξιοποιήσει. Βεβαίως, επειδή εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μου υπερβαίνει βεβαίως την ευθύνη ενός κόμματος, μιας κυβέρνησης, θεωρώ απαραίτητο και επιβεβλημένο για την πόσο δε μάλλον όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή η οποία φρόντισε ώστε να υπάρξει αυτή η μεγάλη και σημαντική δυνατότητα σήμερα, θεωρώ απαραίτητο και επιβεβλημένο να υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις για το πώς και με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Εμείς λοιπόν σήμερα προτείνουμε αυτά τα χρήματα, αυτό το απόθεμα, να αξιοποιηθεί εμπροστοβαρώς με μια σειρά από παρεμβάσεις, τις οποίες εξηγήσαμε, που θα δώσουν τη δυνατότητα όταν ξυπνήσουμε από αυτή τη βαθιά περιπέτεια, όταν βγούμε από τα σπίτια μας, να μην αντικρίζουμε συντρίμμια. Συντρίμμια ανέργων, λουκέτων στις επιχειρήσεις και κοινωνικής διάλυσης. Γιάννης Φασουλάς από την ΕΡΤ. Κύριε Πρόεδρε, μετά το τέλος υγειονομικής κρίσης, βλέπετε νέο κύκλο μνημονίων σε Ελλάδα και Ευρώπη? Ακριβώς αυτό προσπάθησα να αναλύσω όσο πιο παραστατικά μπορούσα, να εξηγήσω το λόγο για τον οποίο είμαι ανήσυχος.
και αρκετές φορές στην εισήγησή μου χρησιμοποίησα τον όρο να πούμε την αλήθεια, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας σε αυτή την κρίσιμη ώρα απέναντι στον ελληνικό λαό. Η οικονομία της χώρας, αλλά και η οικονομία της Ευρώπης, η παγκόσμια οικονομία, μπαίνει σε μια μεγάλη περιπέτεια. Με διαφορετικούς όρους από αυτήν που μπήκαμε βεβαίως το 2010, τώρα έχουμε μια συμμετρική παγκόσμια κρίση που ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει και θα επανέλθει η ζωή στους κανονικούς ρυθμούς, θα επανέλθει προφανώς η δυνατότητα προσφοράς και ζήτησης. Άρα, οφείλουμε να επέμβουμε, εφόσον αυτό το γνωρίζουμε, ώστε να διατηρήσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε το επίπεδο της προσφοράς και της ζήτησης, ενισχύοντας επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ώστε όταν έρθει εκείνη η ώρα να ανακάμψει πιο γρήγορα η ελληνική οικονομία. Εξήγησα λοιπόν και το επαναλαμβάνω, αν δεν το κάνουμε, θα είναι πολλαπλάσιες οι δαπάνες που θα χρειαστεί να δώσουμε για να αντιμετωπίσουμε την ύφεση και την κοινωνική διάλυση και την ανεργία και τα λουκέτα στις επιχειρήσεις. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή στο κουμπαρά μας, αν δεν τα διαθέσουμε για να διατηρηθεί η οικονομία ψηλά αύριο, δεν θα φτάνουν για να αντιμετωπίσουν την κρίση που θα έχει δημιουργηθεί. Και εκεί μπορεί να βρεθούμε μπροστά στην ανάγκη νέου δανεισμού. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην Ευρώπη. Μακάρι να είναι θετικές. Αύριο έχει ένα κρίσιμο Eurogroup. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε ποιες θα είναι αυτές οι εξελίξεις, θεωρούμε ότι ο κίνδυνος, αν δεν δράσουμε τώρα, είναι κίνδυνος πραγματικός, είναι κίνδυνος υπαρκτός. Γι' αυτό και σήμερα κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, δεν είναι θέμα άποψης οικονομικής, είναι θέμα ρεαλισμού. Οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν τώρα. Χρήστος Τσιγουρής από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου περίπου 6,5 εκατομμύρια Αμερικανοί έμειναν άνεργοι και αιτήθηκαν επίδομα ανεργίας. Ποια εκτίμηση έχετε κάνει για την Ελλάδα? Πόσοι θα είναι οι άνεργοι τον Ιούνιο αν πάμε σε σταδιακή άρση των μέτρων από τα μέσα Μαΐου? Δεν θέλω να κάνω εφιαλτικές προβλέψεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο η συντηρητική και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Τραμπ ήρθε σε απόλυτη συμφωνία με τους Δημοκρατικούς για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημοσιονομικής παρέμβασης ύψους κοντά στο 6% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Βεβαίως εκεί το ΑΕΠ είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα από την Ελλάδα. Μιλάμε για 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι η άμεση δημοσιονομική παρέμβαση στις ΗΠΑ. Εμείς ζητάμε σήμερα για μια παρέμβαση 14,3 δισεκατομμυρίων. Ακριβώς λοιπόν, επειδή βλέπουν ότι αυτό το οποίο έρχεται δεν θα είναι αντιμετωπίσιμο, παρεμβαίνουν όπως οι ΗΠΑ παρενέβησαν με αντίστοιχο τρόπο και στην κρίση του 2008, κόβοντας χρήμα. Στην Ευρώπη υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχει κρίση χρέους, αλλά ακόμα εμείς έχουμε τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, χωρίς να επιβαρύνουμε ούτε για ένα ευρώ το χρέος μας, να ακολουθήσουμε παρόμοιες τακτικές, ώστε να βρεθούμε σε πολύ καλύτερη θέση την επόμενη μέρα. Να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Ελένη Καλογεροπούλου από το newsy.gr. Όταν μιλάτε για πακέτο ρευστότητας με εγγυήσεις δανείου, τι εννοείτε? Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένας πολίτης θα φορτωθεί νέο δάνειο και άρα θα έχει αύξηση στο ιδιωτικό του χρέος? Όχι, δεν μιλάμε για δανειοδότηση, εγγυήσεις δανείων προς επιχειρήσεις. Μιλάμε για εγγυήσεις από τη ρευστότητα που μας παρέχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τις ελληνικές τράπεζες, εγγυήσεις ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να υπάρξει δυνατότητα εγκυοδοσίας προς τις επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έκανα σαφές στην τοποθέτησή μου ότι για τους εργαζόμενους, για τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και για τους άνεργους και για τους επισφαλώς εργαζόμενους, προτείναμε μια σκαλέτα μέτρων άμεσης ενίσχυσης και όχι δανειοδότησης. Είτε αυτή η ενίσχυση είναι με την κάλυψη του μισθού, είτε με το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, κάτι αντίστοιχο με το κοινωνικό μέρισμα που δίναμε κάθε τέλος του χρόνου και προβλέψαμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ώστε να δοθεί σε δύο δόσεις για να ενισχυθούν αυτοί οι συμπολίτες μας που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και τα χαμηλότερα ούτως ή άλλως εισοδήματα, ώστε να διατηρηθεί σε ένα σχετικά ανεκτό επίπεδο η ζήτηση και για τις άμεσες ανάγκες τώρα, αλλά και μόλις ανακάμψει η οικονομία να μπορέσει να επανακινήσει. Και ταυτόχρονα προτείναμε και ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα
3 δισεκατομμυρίων ευρώ άμεσης ρευστότητας ζεστού χρήματος στις επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου κίνησης και τις δυνατότητες να σταθούν όρθιες. Από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι τα εγκυοδοτικά προγράμματα και ιδίως τα προγράμματα τα οποία θα αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι στην προτεραιότητα της συζήτησης για να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, εμείς είχαμε θεσμοθετήσει το πρόγραμμα των μικροπιστώσεων. Η σημερινή κυβέρνηση το βρήκε έτοιμο. Δεν το προχώρησε. Σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και τέλος, να πω ότι έχω μια ανησυχία σε σχέση με το γεγονός ότι όλο το σκέλος των εγγύσεων που μπορεί να δοθεί με χρήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, θα περάσει από τις ελληνικές τράπεζες. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σήμερα πρόσβαση στις ελληνικές τράπεζες δεν έχει ένα μεγάλο μέρος επιχειρήσεων, κυρίως μικρών και μεσαίων, που επιβιώνουν, οριακά επιβιώνουν, αλλά επιβιώνουν, αλλά δεν έχουν πρόσβαση. Δεν έχουν πρόσβαση διότι οι τράπεζες θεωρούν επισφαλές να τους δανείσουν. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και να τεθούν και οι τράπεζες πρώτων των ευθυνών τους. Έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3 φορές με χρήματα του ελληνικού λαού. Παίρνουν αυτά τα χρήματα για να τα δώσουν στην πραγματική οικονομία, όχι να τα δώσουν κατά το δοκούν σε ημέτερους ή σε επιχειρήσεις που θα έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο της εξουσίας τους ή στο πλαίσιο της κυβερνητικής εξουσίας. Αυτό για μένα είναι ένα κρίσιμο θέμα. Γι' αυτό το λόγο προβλέπουμε άλλωστε και τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ άμεση ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και την αναβάθμιση της Αναπτυξιακής Τράπεζας με ένα ταμείο που θα κρεμαστεί εκεί για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να βρεθούν οι τρόποι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αξιοποιώντας και ήδη υπάρχοντα εργαλεία και ευρωπαϊκά εργαλεία, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις σε κεφάλαιο κίνησης, να μείνουμε όλοι όρθιοι από αυτή την κρίση. Βούλα και Χαγιά από το Έθνος. Κύριε Πρόεδρε, πέραν των σεναρίων περί πρόωρων εκλογών, αναπαράγονται και σενάρια για συγκρότηση κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας. Πώς το σχολιάζετε? Εντάξει, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μπαίνουμε σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή, από το ότι δεν συγκαλείται το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, περάσαμε, κάναμε 2 μεγάλα άλματα μπροστά και πήγαμε και σε σενάρια κυβερνήσεων έκτακτης ανάγκης. Νομίζω ότι είναι πρόσφατη η λαϊκή ετοιμιγορία. Επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση έχει απέναντί της μια αντιπολίτευση η οποία είναι πρόθυμη να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πανδημίας και της κρίσης την οποία μαστίζει τη χώρα μας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει κανένα νόημα να μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση. Όπως είπα, λέω και θα ξαναπώ σε όλους τους τόνους, πως μου είναι αδιανόητο τούτη την ώρα της κρίσης, την ώρα που μετράμε νεκρούς, στο μυαλό μας να είναι πολιτικά κόστη, πολιτικά ωφέλη, πολιτικά παιχνίδια, μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, εκλογές, πολιτικές εξελίξεις. Μου είναι αδιανόητο αυτό. Βεβαίως, ο καθένας θα κριθεί για το πώς αντιλαμβάνεται αυτές τις ώρες της κρίσης και εμείς θα κριθούμε, αλλά να ξέρουμε όλοι μας ότι αυτό το ταμείο θα γίνει όταν έρθει η ώρα, όχι τώρα. Γιάννης Αλμπάνης από το CNN.gr. Κύριε Πρόεδρε, είναι αρκετοί μέσα στο κόμμα σας που κάνουν κριτική ότι δεν κάνετε αρκετά σκληρή αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε σε δημοσκοπήσεις ότι η αποδοχή της στάσης σας είναι ευρύτερη από το ποσοστό σας στην πρόθεση ψήφου. Πώς απαντάτε στις κριτικές αυτές? Θα επιμείνετε σε αυτή την τακτική σας? Η απάντησή μου είναι σαφής. Δεν με απασχολούν τώρα αυτές οι κριτικές. Διότι η σκέψη μου είναι προσανατολισμένη στο πώς μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι απέναντι στον ελληνικό λαό, που σήμερα μαστίζεται από μια κρίση που δεν έχει ξαναζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν η προτεραιότητά μας είναι να είμαστε χρήσιμοι, να είμαστε παρεμβατικοί, να αναδεικνύουμε προτάσεις, να αναδεικνύουμε τα κακοσκήμενα, αλλά όχι να διεκδικήσουμε πολιτικό όφελος από μια τραγωδία η οποία είναι σε εξέλιξη. Άλλοι λοιπόν λένε ότι κάνουμε καλά, άλλοι λένε ότι κάνουμε λάθος. Εμείς κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Και όλοι θα κριθούμε όταν έρθει η ώρα.
Νίκη Ζορμπά από το capital.gr και εφημερίδα Κεφάλαιο. Κύριε Πρόεδρε, η χρήση μεγάλου μέρους διαθεσίμων δεν ενέχει υψηλό ρίσκο για την περίπτωση που παραταθεί η κρίση. Εφεδρίες έχετε προβλέψει? Ναι, νομίζω ότι αυτό εξήγησα και εγώ και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, λέγοντας ότι έχουμε διαθέσιμους πόρους από το μαξιλάρι 20 δισεκατομμύρια ευρώ, πέραν αυτών που είναι τα 16,5 για την αποπληρωμή δανείων. Υπάρχουν περίπου άλλα τόσα διαθέσιμα από ευρωπαϊκούς πόρους και υπάρχουν και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι άμεση ρευστότητα στις τράπεζες που μπορεί να πάνε σε εγκυοδοτήσεις. Άρα λοιπόν συνολικά το πακέτο των άμεσων διαθέσιμων πόρων συμπεριλαμβανομένης και της ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ένα πακέτο περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρότασή μας έχει μια ιδιαιτερότητα. Η πρότασή μας προφανώς είναι πολύ μικρότερη. Από τα 50 δις μιλάμε για τα 26,3. Έχει όμως μια ιδιαιτερότητα η πρότασή μας σε σχέση με αντίστοιχες προτάσεις που βλέπουμε να υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει πολύ ψηλό το σκέλος των άμεσων δημοσιονομικών παρεμβάσεων και πολύ πιο μετρημένες τις εγκυοδοτικές παρεμβάσεις. Είναι ακριβώς το ύψος που μας δίνει σήμερα η δυνατότητα της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα να πάρουμε αντίστοιχο ποσό από το μαξιλάρι, αντίστοιχο ποσό που δεν θα επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ το δημόσιο χρέος, που δεν θα μας οδηγεί στην ανάγκη ούτε για ένα ευρώ νέου δανεισμού. Αυτή είναι η λογική μας και νομίζω ότι είναι μια λογική η οποία έχει μια οικονομική συγκρότηση, έχει έναν ρεαλισμό και βεβαίως μια γενναιότητα αντίστοιχη σε αυτής που απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε μια τόσο μεγάλη κρίση σαν αυτή που έχουμε μπροστά μας. Εύα Περών από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση να στηρίζονται από την πλειοψηφία των πολιτών, ακόμα και από δικούς σας ψηφοφόρους. Την ίδια ώρα η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει. Σας ανησυχεί αυτό? Μήπως δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να προβείτε σε αυτές τις προτάσεις? Νομίζω ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να ασχολούμαστε με ψαλίδες, δημοσκοπήσεις, πολιτικό κόστος και πολιτικό όφελος. Αυτή είναι η απάντησή μου και νομίζω ότι την έχω δώσει ήδη και σε προηγούμενες ερωτήσεις. Αντιθέτως, είναι η ώρα της ευθύνης. Είναι η ώρα της κατάθεσης προτάσεων. Τώρα είναι η ώρα της κατάθεσης προτάσεων. Και όλοι κρινόμαστε για τις προτάσεις αυτές. Όλοι θα κριθούμε για τις πράξεις μας. Αν όλα πάνε καλά και η χώρα δεν αντιμετωπίσει οικονομική κρίση και η ανεργία δεν αυξηθεί και τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη δούμε αποδειχθεί ότι είναι αχρίαστο αυτό το πρόγραμμα το οποίο εμείς σήμερα καταθέσαμε, προφανώς και θα διαψευστούμε. Και εύχομαι, αν θέλετε, να διαψευστούμε. Αν όμως η κυβέρνηση συνεχίσει την τακτική του βλέποντας και κάνοντας και καθυστερήσει δραματικά, σε αντίθεση με την πανδημία, αν εξαιρέσει τις εκκλησίες, όπου εκεί πράγματι καθυστερήσει δραματικά. Αν καθυστερήσει δραματικά και βρεθούμε ενώπιον δυσκολιών που προβλέψαμε και αναφέραμε στην εισήγησή μας, τότε νομίζω ότι δυστυχώς θα βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη η οποία θα είναι εξαιρετικά αρνητική για όλους μας. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να κάνουμε προτάσεις. Και επαναλαμβάνω, τις προτάσεις αυτές δεν τις κάνουμε για να κάνουμε αντιπολίτευση. Τις κάνουμε με στόχο να πείσουμε την κυβέρνηση ότι πρέπει να τις υιοθετήσει. Και ότι αν δεν τις υιοθετήσει, γιατί αν δεν τις υιοθετήσει, θα βρεθούμε όλοι σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Και πρώτοι εμείς που ήμασταν αυτοί που βγάλαμε τη χώρα από αυτό το κικαιώνα, από αυτό το γολγοθά των 8 ετών, θα αισθανθούμε εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά δυσάρεστα, που οι κόποι μας και οι θυσίες μας, τα αποτελέσματά μας, θα έχουν πάει χαμένα. Χρήστος Κιμπιζής από το Κόντρα. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο μετά το τέλος της πανδημίας να έχουν αλλάξει εντελώς οι εργασιακές σχέσεις και να βιώσει ο λαός ακόμα μια περίοδο λιτότητας? Είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση? Νομίζω ότι όλη μας η παρέμβαση σήμερα είναι ακριβώς για να το προλάβουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυθεί από τον τρόπο που με επιτυχία κατάφερε να πάρει μια χώρα βυθισμένη στην ανθρωπιστική κρίση και να την επαναφέρει στο δρόμο της ανάκαμψης, στο δρόμο της ανάπτυξης
μια ανάπτυξη που έφτασε όταν παραδώσαμε την κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019 να βρίσκεται στο 2,9%. Και πριν έρθει ο κορονοϊός, με την πολιτική που ακολούθησε η σημερινή κυβέρνηση, να έχει φτάσει από το 2,9 το Δεκέμβριο, που δεν είχαμε κορονοϊό, στο 1%. Και σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά επιτεύγματα πριν έρθει ο κορονοϊός, να βρισκόμαστε πολλά δισεκατομμύρια έξω από το στόχο, πριν έρθει ο κορονοϊός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα η ώρα αυτών των συγκρίσεων, ούτε της κριτικής. Τώρα είναι η ώρα, επαναλαμβάνω, να αντιμετωπίσουμε όσο πιο έγκαιρα μπορούμε τις δυσκολίες που έρχονται μπροστά μας, για να μπορέσουμε να τις αποφύγουμε ή έστω να τις αποφύγουμε όσο το δυνατόν με λιγότερες απώλειες. Από εκεί και πέρα δεν μας είναι καθόλου ευχάριστη η ιδέα ότι αν, για παράδειγμα, δεν μας ακούσει σήμερα η κυβέρνηση και συνεχίσει αυτή την τακτική, δεν μας είναι καθόλου ευχάριστη η ιδέα της δικαίωσης, η οποία όμως θα μας οδηγήσει ξανά εμάς να διαχειριστούμε μια διαλυμένη οικονομία, μια διαλυμένη κοινωνία. Δεν είναι το DNA μας να βγάζουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Εμείς τώρα θέλουμε να συμβάλλουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δημήτρης Μανιάτης από τα Νέα. Η πρότασή σας για ευρωομόλογο, ακόμα και χωρίς τη Γερμανία, δεν αποτελεί πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολλών ταχυτήτων? Η πρόταση που κατέθεσα με άρθρο μου στην γαλλική εφημερίδα Le Monde ήταν μια πρόταση ουσιαστικά υπέρβασης της αδιανόητης σημερινής στασιμότητας μέσα από τη σύγκληση των δύο πλευρών σε ένα κοινό τόπο. Πρότεινα δηλαδή ότι αν για λόγους συμβολικούς που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική σκηνή στη Γερμανία η καγκελάριος Μέρκελ δεν είναι σε θέση να δεχθεί την έννοια του ευρωομολόγου, μπορούν να βρεθούν άλλοι μηχανισμοί και άλλα εργαλεία που να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, αντίστοιχο με αυτό του ευρωομολόγου. Άρα κατέθεσα μια συμβιβαστική πρόταση στην προοπτική της ενότητας. Αν ούτε αυτό γίνει εφικτό, τότε θα είναι απολύτως φανερό ότι για λόγους, αν θέλετε, εσωτερικής κατανάλωσης, για λόγους που ο καθίστας μπορούσε να δώσει ερμηνείες, αλλά δεν τη ώρα, σημασία έχει ότι για οποιοδήποτε λόγο μπορεί ο καθένας να ερμηνεύσει, η Γερμανία, η σημερινή της ηγεσία, θα λάβει μία απόφαση πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Και θα λάβει μία απόφαση η οποία οδηγεί στο διχασμό και οδηγεί στις πολλαπλές ταχύτητες. Πυκνώνουν οι φωνές σε όλη την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην ίδια τη Γερμανία, πολιτικών δυνάμεων που κάνουν πολύ σκληρή κριτική στη Γερμανία γι' αυτό. Χθες διάβασα το άρθρο του πρώην αντικαγκελάριου του Σίγμαρ Γκάμπριελ, που έγραψε μαζί με τον Γιώσκα Φίσερ, τον Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, της Γερμανίας, των Πρασίνων, οι οποίοι κατέγραψαν ακριβώς αυτή την άποψη, ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ η Ευρώπη και ο Ευρωπαϊκός Νότος αν η Γερμανία σήμερα σε μια ιστορική στιγμή συμπεριφερθεί με αλαζονία και με απόλυτη έλλειψη αλληλεγγύης. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια αξιακή κρίση, όχι μόνο οικονομική κρίση. Συνεπώς, κατέθεσα με ευθύνη την άποψη ότι στην επόμενη συνάντηση κορυφής, αν υπάρξει αδιέξοδο, οι δυνάμεις που θέλουν την ενωμένη Ευρώπη θα πρέπει να πάνε όχι απλά για να καταγράψουν την αντίθεσή τους. Αν λοιπόν η γερμανική ηγεσία επιμείνει στο δρόμο της διάσπασης και στο δρόμο του διχασμού, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι υπόλοιποι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν στον κοινό ευρωπαϊκό δρόμο. Διότι, κατά την άποψή μου, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Ούτε οι στρατηγικές του εθνικού απομονωτισμού, ούτε οι στρατηγικές του κοινού νομίσματος και ο καθένας να ανταγωνίζεται τον διπλανό του. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε στον ευρωπαϊκό δρόμο, ακόμα και αν ορισμένοι ελάχιστοι δείχνουν να τον αρνούνται. Δημήτρης Χατζηνικόλας από την εφημερίδα του Documento. Μόλις χθες η Κομισιόν ανακοίνωσε την έγκριση του ελληνικού προγράμματος για το Ταμείο Εγκυοδοσίας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εσείς έχετε ζητήσει ένα πολύ πιο γενναίο πρόγραμμα στήριξης οικονομίας και κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η χώρα μας ετήθηκε ένα τόσο μικρό ποσό, ενώ, για παράδειγμα, άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία
έχουν ζητήσει 12 δις. Κακός κατά την άποψή μου. Και κακός κατά την άποψή μου, διότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να στηρίζει αναλογικά αυτούς οι οποίοι είναι πιο αδύναμοι στην αγορά εργασίας. Και επαναλαμβάνω ότι η χώρα προέρχεται, όπως και η Πορτογαλία βεβαίως, μετά από μια βαθιά κρίση, βαθύτερη στην Ελλάδα, η οποία οδήγησε σε απανωτές μειώσεις των μισθών, άρα είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο μισθών στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες, και ταυτόχρονα σε πολύ υψηλή ανεργία. Άρα αναλογικά η χώρα έπρεπε να διεκδικήσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτό των 2 δισεκατομμυρίων. Όμως, το λέω με μεγάλη μου λύπη, το Υπουργείο Εργασίας φαίνεται να κινείται σε μια λογική αναντίστοιχη με τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια πρακτική η οποία πουθενά δεν έχει υιοθετηθεί. Πουθενά δεν έχει υιοθετηθεί η αναστολή εργασίας, πουθενά δεν έχει υιοθετηθεί η ουσιαστικά η μείωση στο 50% του μισθού μέσα από το έβριμα της εκπεριτροπής εργασίας. Αυτή λοιπόν είναι μια στρατηγική η οποία είναι ακραία νεοφιλελεύθερη και θυμίζει σε όλους μας τις μνημονιακές επιταγές της δύσκολης περίοδου 10-14, καθώς επίσης θυμίζει και τις επιδιώξεις συγκεκριμένων κοινωνικών εταίρων, ώστε μέσα από την κρίση να την αντιμετωπίσουν ως ευκαιρία για να αναδιαρθρώσουν ακόμα περισσότερο το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο και απέναντι σε αυτή την πολιτική δεν θα λογαριαστούμε όταν έρθει η ώρα. Δεν έχουμε τέτοια λογική. Απέναντι σε πολιτικές οι οποίες είναι κατάφορα άδικες για την κοινωνία, κατάφορα άδικες για τους εργαζόμενους, εμείς θα πούμε τώρα με μεγάλη ένταση φωνής τη γνώμη και τη θέση μας. Είναι απαράδεκτες πολιτικές και πρέπει να αντιστραφούν όσο είναι καιρός. Πρόεδρε, απαντήσαμε και σε 15 ερωτήσεις. Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε την συνέντευξη τύπου. Είναι μια πρωτότυπη διαδικασία, δεν έχουμε ξαναζήσει, αλλά ελπίζω να ήταν για όσους μας παρακολούθησαν μια ουσιαστική διαδικασία και να έχουν καταλάβει τουλάχιστον ακριβώς αυτά τα οποία θέλουμε να ανακοινώσουμε στον ελληνικό λαό. Να ευχαριστήσουμε και τους τομεάρχες μας που μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν σε αυτήν την συνέντευξη τύπου. Θέλετε να προσθέσει κανείς κάτι? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που έχουμε αφήσει που θα θέλατε να προσθέσετε, θέλετε να συμπληρώσετε. Εγώ μόνο ένα σχόλιο ήθελα, γιατί έχουμε δύο λογικές που μπορούν να ενωθούν, που τις έχουμε πει και οι τέσσερις. Και μας κάνουν την ερώτηση, δεν φοβάστε με πολύ ενεργητικά μέτρα, μπορεί να ξαναμπούμε σε μνημόνιο, να έχουμε πρόβλημα στις αγορές. Εμείς λέμε ότι θα έχουμε πρόβλημα στις αγορές, θα υπάρχει απειλή για καινούριο μνημόνιο, αν αυξηθεί πάρα πολύ το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και τι κάνουμε, ποιες είναι οι δύο λογικές που έχουμε εξηγήσει? Από τη μια μεριά κάνουμε πράγματα να μην αυξήσουμε το χρέος, δηλαδή χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι του μαξιλαριού, να μην προσθέσουμε στο χρέος παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Και από την άλλη μεριά προσπαθούμε να μειώσουμε την όποια μείωση στην ανάπτυξη. Δηλαδή και με τα ποσοτικά πράγματα που κάνουμε για την εργασία, για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα ποιοτικά, ο κόσμος να έχει αισιοδοξία να ξοδέψει, σημαίνει ότι περιορίζουμε τη μείωση στην ανάπτυξη, άρα το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, που έχει χρέος από την πάνω μεριά και ΑΕΠ από την κάτω, δεν θα αυξηθεί όσο θα αυξανότανε χωρίς αυτή την παρέμβαση. Άρα παρεμβαίνουμε άμεσα στο να μην αυξηθεί το χρέος και να έχουμε προβλήματα χρηματοδότησης στο μέλλον, και από τη μεριά του ίδιου του χρέους, αλλά και από τη μεριά της ανάπτυξης. Άρα οι δύο λογικές που αναλύσαμε, και συγγνώμη για την προσθήκη αυτή στη συζήτηση για να μεγαλώσουμε ήδη μια μεγάλη συνέντευξη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τα δύο μεριά. Και συγχρόνως παρεμβαίνουμε στην ανάπτυξη και δεν αφήνουμε να αυξηθεί το χρέος παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Πει και τον παρανομαστή δηλαδή. Πει και παρανομαστή, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους δημοσιογράφους για τη συμμετοχή τους. Μένουμε όρθιοι λοιπόν. Καλά. Γεια σας.